Έχουμε έρθει εδώ στο ανακαινισμένο Board Gamer Studio / Διονύση Χαραγκούνης Production Corporations με τον Ηλία Καλονά. Να σε ευχαριστήσω που ήρθες, τηλεοπτικότατος. Εσύ. Εσύ περισσότερο. Εγώ, καλά, εννοείται. Θέλω τόσο πολύ να μου δώσουν για μία μέρα μία εκπομπή να το κάνω όμως όσο πιο τηλεοπτικά το έχω δει στην τηλεόραση. Δηλαδή, κορομιλά, ρε. Θα είμαι κορομιλά. Τόσο χάλια θέλω να το κάνω. Εμένα μου αρέσει τώρα τελευταία κάτι άλλο που κάνουν. Παρακολουθούσα τώρα και λέω, ξέρεις, και τις κατάστασεις με το Μπάλτο και τα λοιπά, τις εκπομπές αυτές της lifestyle. Lifestyle, μεσημεριανές, αποκαλυπτικές και τα λοιπά, που κοιτάζουν την κάμερα και απευθύνονται σε σένα ή απευθύνονται σε αυτούς που γράφουν σχόλια στο Twitter και τους κράζουν και λέει και τους βρίζουν. Δηλαδή, κοιτάζει την κάμερα ο άλλος, με αυτό το ύφος ξέρει ότι είναι και καλά θυγμένος, παρεξηγημένος και τους βρίζει. Βρίζει το κοινό δηλαδή. Ωραίο. Για να ξέρετε, εγώ θα σας φοβάμαι. Σας έχω γραμμένο. Ναι, ναι, ναι. Μαγιά κλανιά. Ο ορισμός του μαγιά κλανιά. Αυτό είναι το ωραίο. Καλά, τι ωραίο που ασχολήθηκαν μεσημεριανάδικα με την εθνική. Γιατί, πρόσεξε, γίνεται το όλο αυτό σκηνικό που το σχολίασα και στο προηγούμενο βίντεο. Δεν θέλω να πλατιάσω αυτό. Και για να έχουν τη συνέχεια ότι και καλά, εντάξει, μας έκραξε όλος ο πλανήτης για αυτό το πράγμα. Ας ασχοληθούμε λίγο με την νίκη της εθνικής. Και λέγαμε, λέγαμε την. Πώς τη λένε την άλλη που κάνει. Πώς τη λένε αυτή την δημοσιογράφη που κάνει εκπομπή. Όχι, Τσιμτσιλή, μια τέτοιου τύπου παρουσιάστρια. Και μιλούσε για την εθνική, φίλε. Έκανε τακτική ανάλυση. Οριακά, οριακά δεν είπε. Ωραίος ο Τζόλις. Μπορούσε να δώσει μερικές ανάσεις νωρίτερα ο Μάνταλος. Τι πουλάει τώρα, ξέρω εγώ. Αυτό πουλάει. Δώσ' το γρήγορα και αυτό το έχουμε στο μενού. Αυτό. Τραγική. Κάτσε να δω τι ερωτήσει θα σε ρωτήσω. Σκαλέτα θέλω λίγο τώρα. Θέλει να σε ρωτήσω μισό λεπτό. Σου είχα στείλει κάτι καινούριε μετά, δεν ξέρω αν τι είδε. Θα τι πάρω το μοντάζ, θα τι ρωτήσω μετά εγώ. Εντάξει, εντάξει. Θα τι βάλω στην αρχή. Μια χαρά, ωραία, μια χαρά. Πιστεύει ότι στη δημοσιογραφία πρέπει να υπάρχει φίλτρο ή όχι? Όταν παίρνει μία είδηση ή έρχεται μία είδηση ή την φέρνει ένα ρεπόρτερ, παιδί μου. Πρέπει να φιλτράρετε αυτό. Πρέπει να υπάρχει ένα φίλτρο, ενώ ότι και ο ρόλος και των διευθυντών και των αρχισυνταχτών είναι όταν έρχεται ένα κείμενο να το διαβάζουν. Δεν ανεβαίνουν τα κείμενα έτσι, προφανώς. Σε όλα τα site. Σωστό γι' αυτό. Εγώ σου λέω ότι κάνουμε κανονικά, ρε παιδί μου, ποιο είναι η λογική τέλος πάντων στο Sport 24. Mm-hmm. Αλλά να ξέρεις ότι 99 φορές τις 100 δεν υπάρχει αλλαγή στο κείμενο σε θέμα, ας πούμε, το τι έχει γράψει είτε ο αρθρογράφος, αν μιλάμε για αρθρογραφία, είτε ο συντάκτης. Το μοναδικό που κάνουμε εμείς ή ο ρεπόρτερ. Mm-hmm. Το μοναδικό που πολλές φορές μπορεί να γίνει, γιατί επειδή μιλάμε για δημοσιογραφία και μιλάμε ουσιαστικά για αθλητική δημοσιογραφία, άρα ουσιαστικά μεταγραφές κυρίως. Mm-hmm. Και εντάξει, λίγο γύρω τα υπόλοιπα που είναι άλλη συζήτηση. Θα σε πάω θα πας εκεί, αλλά ας πάμε λίγο στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Αγωνιστικό, παύλα, μεταγραφικό, ας πούμε. Εντάξει, πολλές φορές μπορεί εμένα να μου έρθει μια πληροφορία και να θέλω να την επιβεβαιώσω με κάποιον άλλον που μπορεί να είναι πιο κοντά στον παίχτη, στην ομάδα κτλ. Οπότε πάντα υπάρχει ένα φίλτρο στο τι έρχεται. Δηλαδή, αν έρθει αύριο το πρωί κάποιο και μου πει ότι πάει ο Ολυμπιακός να πάρει τον Εμπαπέ για τα 100 χρόνια της ομάδας. Γιατί θα σου πει αυτό, δηλαδή. Σου πει ο πρόεδρος θέλει να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή. Μπράβο. Σκέφτεται να φέρει τον Εμπαπέ για τα 100 χρόνια της ομάδας. Οπότε πρέπει να το ψάξεις εκεί πέρα. Δεν μπορεί να ανεβάζεις θέματα και κείμενα έτσι, προφανώς. Θα σου διαβάσω ένα τίτλο από ένα άρθρο που διάβασα. Ναι. Και θέλω να μου πεις τι καταλαβαίνεις από αυτό το άρθρο εσύ. Ωραία, ποιο είναι το περιεχόμενό του. Ναι. Λοιπόν, επίσημη σχέση του Μάικλ Μπάλακ με τη φίλη του νεκρού γιού του. Τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτό. Ότι ο Μάικλ Μπάλακ τα είχε με την φίλη του γιού του. Τα έχει τώρα. Ναι, τα έχει τώρα. Ναι. Λοιπόν, αν μπεις μέσα στο άρθρο, λέει ότι ο Μάικλ Μπάλακ τα έχει με μια πιο νέα από αυτόν, ας πούμε, η οποία έκανε κάποτε παρέα με το γιο του, ο οποίος έχει πεθάνει. Στον τίτλο, τι καταλαβαίνεις? Ότι ήταν πρώην, ξέρω εγώ, ο σύντροφός του. Ωραία. Στα 10, ας πούμε, σχόλια που θα έχει, πόσα πιστεύεις ότι από αυτούς που κάνανε σχόλιο έχουν διαβάσει το άρθρο? 11 στους 10 δεν έχουν διαβάσει το κείμενο. Έτσι είναι η φάση. Ναι. Ναι. Τίτλο thumbnail, ό,τι έχει. Τίτλο και τη φωτογραφία που θα βάλω. Αυτό είναι. Είναι. Εντάξει, απλά τώρα μου λες κάτι που είναι. Ρε παιδί μου, ξέρεις, μια είδηση πολύ υπερβολική. Δεν το κάνατε εσείς. Υπερβολική. Το τσέκαρα. Ναι, ναι. Αλλά είναι. Είναι δεν ήταν μικρό site που ναι, ναι. Ανέβασε. Okay. Δηλαδή. Δεν ήταν το κάποιο που δεν το ξέρει ποτέ. Και λέω, ρε φίλε, δεν ξέρω ποιο είναι πιο επικίνδυνο. Είναι αυτό που ανεβάζει αυτή την είδηση, που είναι μια χαζή είδηση, αδιάφορη για όλους μας. Πραγματικά η είδηση του ότι ο Μπάλακ βρήκε γκόμενα μια φίλη του γιού του είναι άχρηστη πληροφορία, δεν θα τη θυμόμασταν.
αλλά το ότι το πέρασε σαν ότι μπορεί. Όχι μπορεί. Στο μυαλό σου οι λέξεις παίξανε στο ότι τα είχε με το γιο του. Δεν τα είχε κάνει, δεν ήταν τίποτα από αυτό. Το έκανε είδηση. Ναι, το έκανε είδηση, αλλά επειδή είπες ότι κανένα δεν ενδιαφέρει, θα σου δώσω μια πρόσβαση, άμα θέλεις, στα νούμερα του Sport 24. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι, μπράβο. Γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι άλλο που μπορούμε να συζητήσουμε. Δηλαδή για τον κόσμο και το κοινό που κράζει και λέει: εντάξει, παιδιά, θα μπω τώρα, ξέρω εγώ, στο τάδε για να διαβάσω αθλητικά. Είμαι σίγουρος, π.χ. όταν εσύ θα ανεβάσεις το τρίκ του Γιοβάνοβιτς με τους 4 κόφτες, ξέρω εγώ. Ανάλυση. Ναι. Και από κάτω έχει το άρθρο. Ζάλισε με το νέο της Αμόρε, ξέρω εγώ, η Βικτόρια Μπέκαμ. Και λες, ωραία, μαλάκα, δεν θα έχει περισσότερα κλικ της Βικτόρια Μπέκαμ. Βέβαια, δεν ξέρω πώς δουλεύει στα site, αν δουλεύει όπως στο YouTube. Αλλά αν μπουν να σε κράξουν κάτω στο σχόλιο για αυτό που λέμε, τέλεια, πάω να μπω στο newsbomb.gr για να δω για τον Ιβάν. Δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό ή όχι. Ξέρεις, το ότι έχει περισσότερο engagement από κάτω. Ή μπαίνουν για να δουν τι μαλακία θα πούνε. Δεν ξέρω. Πάντως. Προωθεί κάποιο αλγόριθμο στα site. Δεν ξέρω. Πάντως, θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα και πρόσφατο και δεν θα το πω, ξέρεις. Θα πω ένα παράδειγμα που δεν με αφορά. Κάναμε, ας πούμε, ένα θέμα για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα. Και ήταν ένα θέμα πολύ μεγάλο. Έρευνα, ρε παιδί μου, ότι τι γίνεται, τι συμβαίνει σε σχέση με το εξωτερικό κτλ. Το διαβάσανε, ήταν, ξέρω εγώ, 10.000 λέξεις, 15.000 λέξεις. Όχι ότι παίζει κανένα ρόλο πλέον, γιατί αυτό είναι και λίγο παλιακό. Ξέρεις, το 10.000 λέξεις, 15.000 λέξεις. Ήταν παλιές εφημερίδες που παίζει και κανένα ρόλο ναι. Στο στήσιμο. Mm. Τώρα, εντάξει, μιλάμε για ίντερνετ, οπότε περάσει όσες χιλιάδες λέξεις θέλεις. Το διαβάσανε 10.000 κόσμο, σου λέγω. Που ήταν ένα καλό νούμερο για τα στάνταρ. Okay. Και μπαίνει αύριο το πρωί ένα κείμενο και λέει: η σύντροφος του τάδε μπασκετμπολίστα τον παρακολούθησε από κοντά και εντυπωσίασε με την παρουσία της. Mm. Σου βάζω κάτι πολύ απλό. Ναι, ναι. Δεν σου λέω τρέλανε τον κόσμο, ναι, μας έβγαλε τα μάτια και πάει λέγοντας, ξέρεις. Η πίσω όψη που γράφανε ένα διάστημα, θυμάσαι. Ναι, η πίσω όψη. Ναι. Λοιπόν, 50.000. Ναι. Ένα κείμενο που έχει 200 λέξεις μέσα. Και μα δεν διάβασαν το κείμενο. Τις φωτογραφίες ήταν. Έκανε. Εντάξει. Ναι. Link έχουμε. Α, δεν έχει. Το link που είναι. Τρεις φωτογραφίες μόνο Instagram εδώ πέρα. Κάτσε να μπω στο προφίλ της τώρα. Ναι, όχι. Πας στα σχόλια που λένε Eurolink από κάτω, ρε παιδί μου, να το βρούνε για να το πατήσουν. Ένας παράγοντας και το οικογενειακό του περιβάλλον, ας πούμε, που έχει απασχολήσει την κοινωνία μας με κάποιες δραστηριότητες που έκανε. Κάποια περιστατικά που συνέβησαν. Έχει πέσει σύρμα στο σταθμό ή στο site, ρε παιδί μου, ότι ή κατεβάστε το ή αν δεν ανέβηκε ποτέ, μην ανέβει. Ή κάτι τέτοιο. Όχι. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά, ας πούμε, σε αυτό το διάστημα, okay, που είμαι αρχισυντάκτης, αλλά και γενικότερα που συνεργάζομαι με το Sport 24, και δεν είναι και τη λογική και τη διευθυντική ομάδα να πάει σε αυτή τη νοοτροπία. Και στη λογική. Okay. Δηλαδή, δεν έχω δει ποτέ μπροστά μου να πάρει κάποιο τηλέφωνο και να πει κατεβάστε το αυτό ή μη βάλετε αυτό κτλ. Επειδή έχω ένα ρόλο όπου ξέρω καθημερινά τι συμβαίνει. Δεν έχει υποπέσει και στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο, ας πούμε, να πει ο άλλος. Να πέφτει η πουλάκα να ξέρεις από το πουθενά. Για αυτό το άρθρο. Όχι. Ναι. Μα πρώτα απ' όλα, να σου πω κάτι. Ναι. Να σου πω διαφορετικά. Εγώ είμαι αυτός που ουσιαστικά χειρίζομαι την κεντρική σελίδα στο Sport 24. Άρα τώρα, παιδιά, ξέρετε ότι αν δείτε ότι αν εξαφανιστεί ένα άρθρο, θα στείλει το καλονά. Ας υποθέσουμε, ρε παιδί μου, ότι δεν λες τι ομάδα είσαι. Πιστεύεις τα αρνητικά είναι περισσότερα από το να πεις ποια ομάδα είσαι. Εγώ είμαι της άποψης ότι. Γιατί έχω και συζητήσεις με άλλους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με αυτό, που δεν λένε τι ομάδα είναι. Mm-hmm. Γιατί σου λέει δεν θέλω να διχάσω με κάτι. Εγώ είμαι της άποψης ότι πες το, και αν είσαι αντικειμενικός και δεν έχεις να πεις κάτι που είναι, ρε παιδί μου, ακραίο, γιατί σε τυφλώνει ο φανατισμός σου, ρε παιδί, με την ομάδα σου, είσαι καλυμμένος. Μαλάκες, θα υπάρχουν πάντα που θα πούνε α, εκεί δεν τι θα έλεγε, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο, που θα το δουν τελείως κομπλεξικά. Αλλά αυτοί θα υπάρχουν είτε ότι την πει στην ομάδα σου είτε δεν την πει. Αλλά αν δεν την πει, ναι, θα είναι και η φάση ότι ξέρει κάτι. Μάλλον έτσι είναι για να μιλάει. Ή για να μην το είπε τώρα, μάλλον αυτή η ομάδα. Οπότε είσαι και όλε και καμία. Νομίζω ότι είσαι λίγο πιο ρομαντικό από ό,τι πρέπει, ναι, σε αυτό που λε. Ότι και καλά είναι λίγοι αυτοί που θα σου πούνε και τα λοιπά. Εντάξει, ναι. Ναι, θα σου πω τι γίνεται. Εγώ, ας πούμε, δεν το φωνάζω τι ομάδα είμαι. Άμα με πετύχει κάποιος στον δρόμο και πιάσουμε την κούβα και με ρωτήσει, δεν θα πω είμαι Εθνική Ελλάδας. Και να σου πω κάτι είναι και υποκριτικό, γιατί όλοι μια ομάδα ήμασταν. Και όλοι από κάποια ομάδα ξεκινήσαμε να παρακολουθούμε τα αθλητικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και κάποια ομάδα ουσιαστικά μας
έπεισε να ασχοληθούμε και με την αθλητική δημοσιογραφία από τη στιγμή που δεν καταφέραμε να γίνουμε μπασκετμπολίστες, ποδοσφαιριστές, βολεϊμπολίστες. Μόνο από αυτούς το ακούω. Το ήμουν αυτή η ομάδα όταν ήμουν πιτσιρικάς, αλλά παίζοντας επαγγελματικά και πώς το λένε, γίνοντας ένα, ξέρω εγώ, με τον κόσμο, ρε παιδί μου, άλλαξα ομάδα. Αυτό το καταλαβαίνω γιατί φαίνεται, ρε παιδί μου, εδώ σε μια ομάδα τοπικού μπάσκετ μπορεί να δεθείς. Δηλαδή, επειδή ήταν ωραίο το κλίμα, όλο αυτό. Οπότε φαντάσου τώρα να παίζεις 10 χρόνια σε μια ομάδα. Ξέρω παίχτη που είναι σημαία ομάδας για χρόνια ακόμα τώρα που έχει σταματήσει και ήταν του αιωνίου απ' την άλλη. Ναι, ναι, ναι. Δεν έπαιξε ποτέ στον αιώνιο. Ναι, ναι. Έπαιξε μόνο στην μια πλευρά. Ισχύει. Δηλαδή όχι. Στο άλλο άθλημα, έπαιζε το ένα άθλημα, στο άλλο άθλημα ήταν με την άλλη ομάδα. Για το δημοσιογράφο δεν υπάρχει αυτό. Ενώ ότι. Όχι, δεν το θεωρώ πάρα πολύ, όχι, το θεωρώ και πολύ δύσκολο. Γιατί στον δημοσιογράφο αυτό που θα μπορούσε πώς να γίνει. Όχι, ερωτήθηκε στο ρεπορτάζ τη ομάδα σου, ρε φίλε. Δηλαδή, ναι. Όχι, το μοναδικό που θα μπορούσε να γίνει είναι ότι κάποιοι δημοσιογράφοι, κυρίως παλιότερα, ήταν μια ομάδα και στις εφημερίδες τους βάζανε να κάνουν ρεπορτάζ μια άλλη ομάδα. Ναι. Μπορεί, ρε παιδί μου, αυτοί οι δημοσιογράφοι, επειδή είχαν την τριβή, επειδή μπορεί οι ομάδες να είχαν επιτυχίες, όντως να συμπαθήσανε τη συγκεκριμένη ομάδα. Αλλά είναι πολύ σπάνιο να γίνει κάτι τέτοιο. Για να το πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι, θα έπρεπε αν είσαι η ομάδα αυτή να μην κάνεις ρεπορτάζ της ίδιας ομάδας. Είναι ο πιο τοξικός τομέας δημοσιογράφων είναι οι ρεπόρτερ. Πλέον έχουν ξεχάσει τον ρεπόρτερ. Είναι χειρότερη, είναι το γραφείο τύπου της ομάδας, αλλά που δεν θέλει να τα πει το γραφείο τύπου, πες τα εσύ. Είναι τραγικό, δηλαδή. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να έχουν μια αμφισβητούμενη φάση την Κυριακή και να βλέπεις στο ίδιο site να γράφουν και οι δύο άρθρο και να λένε δύο διαφορετικά πράγματα για την αμφισβητούμενη φάση, ενώ ούτε ο ένας είναι, ξέρω εγώ, ξέρει από διαιτησία, ούτε ο άλλος, αλλά βρίσκουν ένα παράδειγμα που καθένας δικό του, ρε παιδί μου, ναι, τον συμφέρει και λέει αυτό, το παράδειγμα. Και τι καταφέρνουν τώρα, ο ένας πορώνει τους δικούς του, ο άλλος πορώνει τους άλλους και δημιουργούν μια ένταση. Ποιο το νόημα να υπάρχουν αυτό? Καλύτερα να μην τους επιτρέπεται από τα να γράφουν. Είναι για μένα, εγώ. Ξεκουράσω, πάρε ένα ρεπό, την επόμενη μέρα. Όχι. Γράψε άλλη ομάδα. Δηλαδή, είσαι, ρε παιδί μου, εσύ ηλία και, είσαι, ξέρω εγώ, ΑΕΚ και θες να κάνεις ρεπορτάζ ΑΕΚ. Όχι. Πήγαινε, κάνε το Ολυμπιακό το ρεπορτάζ. Εκεί θα φανείς κιόλας. Ναι. Να δω και τα άρθρα που θα γράφεις πώς θα είναι μετά. Έχει να κάνει πολύ και με το κομμάτι των ομάδων πλέον. Δηλαδή, και οι σύλλογοι από μόνοι τους πλέον δεν επιτρέπουν και στους ρεπόρτερ ουσιαστικά να είναι, ρε παιδί μου, λίγο πιο ελεύθεροι και σε αυτά που γράφουν. Δηλαδή, με την έννοια ότι πλέον η λογική δυστυχώς τα τελευταία 10 με 15 χρόνια, γιατί παλιότερα υπήρχαν και δημοσιογράφοι που έρχονταν και σε κόντρα και με τις διοικήσεις των ομάδων και κάνανε και κριτική. Έχουμε υπάρξει και εμείς πιτσιρικάδες δηλαδή και έχουμε διαβάσει και ανθρώπους που, παρότι ξέρω εγώ ήταν η χή διοίκηση πάνω, υπήρχε και κριτική πάνω στη διοίκηση αυτή. Αλλά τότε οι διοικήσεις δεν σηκώναν τα τηλέφωνα και του λέγανε το άλλο, τι έγραψες και το έγραψες έτσι κτλ. Και πλέον έχουμε πάει και σε μια λογική όπου είσαι μαζί μας, είσαι εναντίον μας. Και απευθείας. Απευθείας, άμα δεν είσαι μαζί μας ή τέλος πάντων αν δεν είσαι κόντρα με εμάς, θα σε βγάζουμε στην απέξω. Αυτό δεν είναι ό,τι πιο τοξικό. Γι' αυτό το λόγο και πλέον το ρεπορτάζ δυστυχώς στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Πλέον οι μεταγραφές, και είναι κάτι που γενικότερα υπήρξε και μια πολύ έντονη κουβέντα το καλοκαίρι, ότι πλέον τις μεταγραφές της ελληνικών ομάδων τις μαθαίνουμε από έξω. Καλά. Δηλαδή βγαίνει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και λέει: έκλεισε ο Καραγκούνης στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Θα ρωτήσει σε έναν άλλον να δημοσιογράφο που ξέρει. Δεν θα πω όνομα. Είναι σε σαζόμου. Δεν πήρε τότε. Έχει πέσει ποτέ μπινελίκι στο σταθμό τύπου τι μαλακίες. Από ομάδα ρε, προφανώς έτσι. Τι μαλακίες γράφεται για αυτό το θέμα, ξέρω εγώ. Είτε για μεταγραφή, είτε για κάτι που μπορεί να έγινε, είτε για να κάνετε, ξέρω, κριτική σε έναν προπονητή. Άσχετα, δεν σου λέω τώρα αν όντως το ακούσατε τι σας. Αν έχει πέσει μπινελίκι από ομάδα. Μπινελίκι, αυτά τώρα να σου πω κάτι. Δεν, και οι ομάδες κιόλας δεν το πάνε στη λογική αυτή. Δηλαδή, έχει το πολιτιστεί τόσο πολύ, ας πούμε. Δεν νομίζω τώρα ότι θα πάρει ο άλλος τον αρχισυντάκτη του Sportcaster για να φέρω το παράδειγμα με τον εαυτό μου και θα ξεκινήσει τα μπινελίκι, ας πούμε, τη γράψετε κτλ. Το ότι μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, μια δυσφορία. Θα μπορεί να υπάρχει. Πολλές φορές μπορεί να υπάρξει μια δυσφορία. Αλλά αυτό είναι πάνω στο κομμάτι που σου έλεγα πριν, ότι οκ, εντάξει, ομάδες είναι ομάδες, το μέσο είναι μέσο. Δεν είναι συνεργάτες, εννοώ το μέσο με τις ομάδες. Και καλά, όχι πάντα. Δεν θα έπρεπε να είναι συνεργάτες το μέσο με τις ομάδες, για να σου το πω έτσι, να είμαστε πιο σωστοί. Με ποιο τρόπο, ας πούμε, σας περνάνε αυτή τη δυσφορία?
Μια ομάδα τυχαία τώρα. Μπορεί να είναι. Δεν είναι εντάξει, θα μπορούσε να το περάσει μέσω ενός του ρεπόρτερ της ομάδας, για παράδειγμα. Μπορεί εγώ να γράψω ένα άρθρο, το οποίο να μην αρέσει, ξέρω εγώ, στην ομάδα και να πάρουν τηλέφωνο το ρεπόρτερ της ομάδας και να πούνε ρε εσύ, Θανάση. Μαλακίες λέει ο δικός ναι, του. Γιατί ξέρω εγώ αυτό. Δεν μας αρέσει, ας πούμε, αυτό που γράφτηκε. Α, και έρχεται μετά, είσαι ο Θανάσης. Και μου πει, ναι, με πήραν από το Πανελευσυνιακό, για να μην πούμε εσείς ομάδες κτλ. Το Πανελευσυνιακό και το την περίοδο του Χίτ τη Ελευσίνα. Απλά τώρα ήμουν στον δρόμο τώρα Αττική, γι' αυτό Αττική οδό και έβλεπα Ελευσίνα Ελευσίνα. Έχω παίξει Πανελευσυνιακό πολλές φορές. Οπότε έτσι μπορεί να έρθει. Αλλά και πάλι, δηλαδή είναι λογικό οι ομάδες να έχουν και αυτοί. Αυτοί υπερασπίζονται κάποια συμφέροντα. Έτσι δεν είναι. Οι ομάδες υπερασπίζονται κάποια συμφέροντα. Ωραία. Και το μέσο υπερασπίζεται τα δικά του συμφέροντα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουν πάρα πολύ πλάκα να τα διαβάζεις ενώ έχεις δει ένα μάτς, γιατί είναι κάποιοι αριθμοί οι οποίοι λένε την αλήθεια, κάποιοι αριθμοί που βοηθούν, κάποιοι που δεν λένε τίποτα και κάποιοι που δεν φαίνονται. Είναι το αγαπημένο μου το ότι κάνει δουλειά που δεν φαίνεται στο γήπεδο. Η αγαπημένη μου ατάκα δημοσιογράφη. Αφανής ήρωας. Ναι, έκανε δουλειά που δεν φαίνεται. Ποια δουλειά δεν φαίνεται. Δεν έχω δει ποτέ έναν αγώνα ποδοσφαίρου που τον έχω αναλύσει, ας πούμε, λίγο όσο τον βλέπω και είπα ένα παίχτη. Ξέρω εγώ, αυτός έπαιξε καλά και είπα όχι. Και να είναι σε φάση, τι λες ρε, δεν φάνηκε η δουλειά του. Τι έκανες με και δεν φάνηκε. Αθόρυβη δουλειά που λέμε. Η αθόρυβη δουλειά τι είναι, ας πούμε, ο Σιώπης εχθές που και στο προηγούμενο μάτς με την Αγγλία, που σκούπισε όλο το γήπεδο, δεν φάνηκε η δουλειά του. Γιατί τη δουλειά συνήθως αυτή στο εξάρι τη φορτώνουνε τότε. Δεν φαίνεται η δουλειά του εξάρι, γιατί δεν βάζει γκολ και δεν δίνει ασίστ. Όχι, φαίνεται η δουλειά του. Αν κλείνει χώρο για τρεις, φαίνεται. Μια χαρά φαίνεται. Κάποια στιγμή πριν από 3 χρόνια ήμουνα ένα απόγευμα Σαββάτου σπίτι μου, δεν δούλευα και δεν είχα δει τον Παναθηναϊκό. Και ήταν ο Παναθηναϊκός το συγκεκριμένο μάτς. Και ήταν ο Πούγκουρας τότε. Αχιλλέας Πούγκουρας, έπαιζε βασικός. Και μπαίνω να δω τα νούμερά του. Και βλέπω εκεί πέρα, ξέρω εγώ, 25-25 πάσες. 7 στις 11 κερδισμένες μονομαχίες κτλ. Και λέω, ρε σύ, λέω, τι έχει κάνει αυτό. Τι έκανε ο Αχιλλέας. Έχει κάνει τρομερό παιχνίδι, λέω. Πω, ξέρω κτλ. Και στέλνω στον συνάδελφο τον Πέτρο του Παπαμακάριου, ο οποίος ήταν έγραφο κείμενο στο Sport 24 εκείνη τη μέρα, και του λέω, ρε σύ, του λέω, Πούγκουρας, του λέω, έχει κάνει καλό μάτσε. Μου λέει, ρε μαλάκα, μου λέει, τι καλό μάτσε, μου λέει. Ήταν στη μία φάση που έχασε την μπάλα και βγήκε ο άλλος τέταρτο και πήγε να βάλει γκολ. Και ξέρω εγώ, έχασε και τον παίχτη στο 0-1, ξέρω εγώ, τη ομάδα. Και λες ότι αν εσύ δεν έχεις δει ένα παιχνίδι και πας εσύ την άλλη μέρα ξαφνικά με βάση μόνο τα νούμερα και πεις Αχιλλέας Πούγκουρας ο ογκόλυθος της αμυντικής γραμμής, θα φας, ξέρω εγώ τι, θα σου πετάξουν γιαούρτια. Καλά, προφανώς. Κατάλαβες. Αλλά όμως θα σου πω κάτι. Το να θέλει να ενισχύσεις την άποψη που έχεις για έναν ποδοσφαιριστή και να πεις, ρε παιδί μου, ότι ο Τζόλης χθες ήταν συγκλονιστικός και τον έβλεπα εγώ με το μάτι μου στο γήπεδο και ήταν φανταστικός και έχω να μου το αποδείξει και το. Και ξέρω εγώ και τα στατιστικά που λένε ότι έδωσε, ξέρω εγώ, 6 τελικές στους συμπαίχτες του ή ξέρω εγώ έκανε 3-3 τρίμπλες ή είχε 8 κερδισμένες μονομαχίες στις 11. Είναι η ενίσχυση για να πεις ότι ένας ποδοσφαιριστής ή ένας αθλητής πήγε καλά. Είναι, από μόνο του. Αλλά δεν μπορείς να κρίνεις μόνο από αυτό. Όχι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Το ότι ένα back μπορεί να παίζει ψηλά και να κρατάει τον αντίπαλο extreme χαμηλά δεν θα φανεί σε καμία στατιστική. Κατάλαβες. Ναι. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για κάποιον που παίζει έτσι. Αντίστοιχα, ένα back το οποίο παίζει πολύ χαμηλά και έτσι βοηθάει και το αλουνού τον back να ανεβαίνει και να παίζουν πιο ψηλά σε αυτόν. Ούτε αυτό θα φανεί ότι είναι λάθος για αυτόν όπως παίζει, ξέρω εγώ. Αντίστοιχα, ένα πολύ ωραίο στατιστικό που δεν υπάρχει πουθενά είναι το πόσο απειλεί ο παίχτης χωρίς να κάνει τρίπλα. Δηλαδή, αν εγώ την παίρνω, θα τη δώσω ξανά δεξιά, θα έρθω να κάνω μια κίνηση, θα την ξαναπάρω, την ξαναμοιράσω αριστερά. Αυτό το πέρα δόθε που γίνεται συνήθως. Σε σχέση με το να πάρω και να φύγω κατά μέτωπο, που μπορεί να μην περάσω κανέναν έτσι, σε αυτό το κομμάτι, δημιουργείς μια σύγχυση. Αν περάσω ένα παίχτη, δημιουργώ υπεραριθμία κατευθείαν. Αυτό δεν καταγράφεται πέρα από το έκανε μια τρίπλα. Γιατί μια τρίπλα μπορεί να κάνει και το στόπερ που απλά απέφυγε τον επιθετικό ρε παιδί μου που πήγε να τον πρεσάρει. Και αυτό μια τρίπλα φαίνεται. Ναι. Είναι κάποια είναι πράγματα που δεν θα μπορέσει είναι πολύ. Είναι μόνο το κουβάλιμα της μπάλας πολλές φορές που λέμε. Ουσιαστικά από αυτό μπορεί να δείχνει. Κουβάλιμα. Πάλι το στόπερ μπορεί να κάνει. Αν δεν τον πρεσάρουν και απλά κουβαλάει, τη δίνει στο άλλο στόπερ. Θυμάσαι το Ελλάδα-Σουηδία στο Euro που είχε κάνει. Χάρανε. Που είχε κάνει. Δεν σταματήσανε να μας χάρανε. Όχι, 650 πάσες είχαμε μόνο τα δύο στόπερ μας. Πρέπει να είχαμε σπάσει παγκόσμια. Ναι, γι' αυτό μας χάρανε κιόλας τότε. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν λέει κάτι αυτό ότι είχε. Όχι. Μα ακόμα και το expected goals που είπε πριν για παράδειγμα. Είναι ένα match που έχει, ξέρω εγώ, μια ομάδα κάνει, ξέρω εγώ, 10 τελικές και έχει ένα γκολ αξία.
Οι τελικές που είχε κάνει είχε έναν γκολ αξία. Και είναι μια άλλη ομάδα η οποία σε όλο το παιχνίδι είναι άφαντη και αποφασίζει το τελευταίο δεκάλεπτο όλα για όλα να σοφαρίσουμε. Και χάνει μια τεράστια ευκαιρία η οποία έχει αξία 0,8 ας πούμε. Ναι, ναι. Και βγαίνουν τα expected goals μετά και βλέπεις Παναθηναϊκός ΑΕΛ, ένα expected goal ο Παναθηναϊκός, 0,8 η ΑΕΛ. Άρα λες εσύ το παιχνίδι κανονικά θα έπρεπε να λήξει στο παλό 1-1. Άντις όμως και από κάτω το πινακάκι που σου λέει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 10 τελικές ναι. και έχει βάλει αυτό το goal και έχει ξέρω εγώ αξία 1 και η άλλη έχει μια βούλα τεράστια ναι, ναι. και έχει κάνει μια τελική σε όλο το παιχνίδι. Πρέπει λίγο να τα διαβάζει σωστά κιόλα τα νούμερα. Τέσσερις φάσεις μέσα στην περιοχή, στρώσιμο, σπάσιμο στο πέναλτι, σουτ στο πέναλτι και κόντρα πριν καν προλάβει να φύγει μπάλα. Αυτό δεν θεωρείται φάση. Κι όμως ναι, είναι ναι. φάση που αν περνούσε κατά τα πόδια του, μάλλον πήγαινε προς το τέρμα, ρε παιδί μου. Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να μένουμε μόνο στο στατιστικό. Δεν με εκνευρίζει πάρα όχι, πολύ όχι. Η ανάλυση που κάνουν. Είναι, τι να σου πω, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό άνοιγμα του κεφαλαίου αυτού για να το κάνουμε καλύτερα. Ήδη στο εξωτερικό το κάνουν πολύ καλύτερα. Και να φύγει αυτό το που δεν μπορώ ακόμα να το βλέπω στη στατιστική όταν τελειώνουν ένα μάτς που βγάζουν. Ξέρω 18 στα 29 γεμίσματα. Τι σημαίνει γέμισμα, αρμάδα. Δηλαδή, βολέτρο να το φύλακα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μετρήσουμε. Ή είναι το back, ξέρω, πιέζεται και την πετάει μέσα. Γέμισμα. Ή τα λάθη που βγάζουν, α πούμε. Τα λάθη. Ναι, τα το λάθη. Δηλαδή, το λάθος δεν σημαίνει. Ναι. 55 λάθη λέει. Το λάθος στο μπάσκετ το δέχομαι. Ναι, στο ποδόσφαιρο. Ναι, δεν υπάρχει κανένα. Το λάθος τι είναι. Δηλαδή, κάνει μια βαθιά παλιά ο back στο αριστερό, ναι. ξέρω εγώ, back πάλι. Και δεν τη φτάνει ο αριστερό. Είναι λάθος δηλαδή. Ρε παιδί μου, αντί να σε παίξω τα πόδια, σε παίζω προωθημένη. Αν εσύ έχει ξεκινήσει την κίνησή σου και τη βρει, είμαστε μάγκες. Αν εσύ δεν ψηθεί να πα, κάνω εγώ λάθος, κάνω πα. Δεν είναι λάθος. Ναι, ναι. Σωστά. Ναι, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν αποτυπώνονται και είναι πολύ ενοχλητικό, τουλάχιστον για μένα, να βλέπω να γράφουν τόσο μαθηματικά. Χωρίς να ξεχνώντας το τι βλέπουμε κάθε φορά. Έχει γίνει μια δαιμονοποίηση γενικότερα. Ναι, ναι, ναι. Όπως έγινε μια δαιμονοποίηση στην αρχή όταν ήρθαν τα νούμερα αυτά, ότι και καλά, ναι, το ποδόσφαιρο δεν είναι νούμερα και είναι κτλ. Έτσι πλέον γίνεται ότι έχουν μπει και πολύ στη λογική ότι να λέμε τα νούμερα για να ενισχύουμε ότι κάτι ξέρω εγώ γίνεται, κάτι συμβαίνει κτλ. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτά. Ισορροπία, σωστό. Εγώ σου λέω, αν δεν έχεις παρακολουθήσει ένα παιχνίδι. Τα νούμερα δεν λένε τίποτα. Πρέπει να το έχεις παρακολουθήσει το παιχνίδι για να μπορείς να ενισχύσεις την άποψή σου με τα νούμερα. Τα νούμερα νομίζω βοηθάνε περισσότερο στην ανάλυση των ίδιων των ομάδων. Δηλαδή, π.χ. το 92, αν έπαιζε ένα match, ξέρω εγώ, ένα match τελικό Champions League και σου έλεγε ο προπονητής, ήσουν χάλια, ξέρω εγώ, δεν έτρεξες, δεν μάρκαρες. Του λέγες, τι λέρε, εγώ δεν έτρεξα. Όλο το match έτρεχα. Δεν μπορείς να τα αποδείξεις τώρα. Άμα σου πω εγώ ότι ξέρεις κάτι, σε αυτό το match, έτσι όπως έχει φτιαχτεί το πλάνο της ομάδας, πρέπει να κάνεις τουλάχιστον 12 χιλιόμετρα. Αν εγώ στο τέλος του match πάω και δω τη μετρήση σου και εσύ έχεις κάνει 9, δεν πάω να μπει σου έτρεξε 15. Ναι, ναι. Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Είχα δει το ντοκιμαντέρ του Amazon, έχεις δει που κάνουν τα ντοκιμαντέρ σε κάποιες ομάδες πριν. Ναι, ναι, ναι. Όλο τον χρόνο. Ναι, ναι. Είχα δει τη Arsenal που είχε. Ήταν, ξέρω εγώ, ποιος ήταν ο holding, που ήταν τραυματίας, ρε παιδί μου, και του έλεγε πώς είσαι, ξέρω να μπω, θέλω να μπω να παίξω και αυτά. Και του ήταν με το tablet, του λέει, κοίτα. Δεν είσαι ακόμα έτοιμος για να παίξεις. Με βάση των μετρήσεων σου, δεν μπορείς να παίξεις. Μπορείς να παίξεις μέχρι 40 λεπτά. Δεν είναι πολύ ωραίο που ήδη, ενώ υπάρχει αυτή η τεχνολογία και σου λέει πόσο μπορείς να παίξεις, πόσο αντέχει ο οργανισμός σου να παίξεις, είναι ο θείος και λέει: δεν μπορεί να βγάλει 70 λεπτά τώρα, Ιωαννίδης. Δηλαδή, ξέρουμε μέχρι και αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πλέον υπάρχουν. Νέα παιδιά. Με παλμούς, με το τι καταπώνηση έχεις στους μίσου από τους γιατρούς. Όχι. Ξέρουνε. Νέο παιδί είναι, λέει. Τι. Νέο παιδί. Άμα δεν παίξει τώρα, πότε θα παίξει. Τον έχει ξεζουμίσει οι άλλοι. Γιατί είναι και στο σπίτι. Λέει, καλά. Τον έχει ξεζουμίσει. Γιατί πριν, λογικά, από τη σχέση που έχει τώρα ο Ιωαννίδης, δεν γάμαγε. Όχι, ήταν μόνο μπάλα και PlayStation. Δεν έκανε τίποτα, ρε, το καημένο. Δεν ήταν ότι ήταν και πριν ποδοσφαίρα. Άλλο και αυτό τώρα, ναι. Είναι. Άλλο κομμάτι γι' αυτό. Πραγματικά, αυτή η κατηγορία ανθρώπων που είναι οι ίδιοι που θα γράψουν το γκαζέτα, ξέρω εγώ, Sport 24, κόντρα, θα μπω, ξέρω εγώ, και θα διαβάσω τα αθλητικά στο News Bomber, παιδί μου. Είναι οι ίδιοι που θα κάνουν αυτά τα σχόλια. Είναι οι ίδιοι. Και πιστεύω ότι είναι οι ίδιοι και το κάνουν επειδή ζηλεύουν πραγματικά πολύ που δεν είναι αυτοί στη θέση τους. Όχι για τη σχέση μόνο. Και την μπάλα και το να μπορεί να ασχοληθούν αντί να πάνε να κάνουν τη δουλειά τους, παιδί μου, την οποία εργάζονται τώρα. Να κάνανε κάτι που να ασχολιόταν με τον αθλητισμό που θα τους άρεσε. Υπάρχει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, πιστεύω. Όσα χρόνια δουλεύω, έχουν γράψει, ξέρω εγώ, πολλά υβριστικά, ξέρω κατά πόσο. Δεν έχει εμφανιστεί κανένας κάποια στιγμή από κοντά να μου πει αυτά. Ρε, καλό να τη γράψεις. Δηλαδή, δεν γίνεται να με έχει πετύχει κάποιος, ας πούμε, στον δρόμο και να με έχει δει. Για χαβαλέ.
ναι. Να ερχόταν, ξέρω. Ναι, ναι. Δεν έχει έρθει κανένα, δεν έχει εμφανιστεί όλοι αυτοί που γράφουν αυτά τα σχόλια, δεν έχει εμφανιστεί άλλο να πει. Εμφανίζονται μόνο αυτοί που θα σου πούνε, ξέρεις, καμία καλή κουβέντα. Δηλαδή σου πούνε, α, ξέρω, σε παρακολουθώ, α, σπορ 24, α, σε βλέπω στο Μπαντελάρα, ξέρεις, τέτοια σχόλια. Ναι, ναι, ναι. Εγώ γενικά δεν έχω, ρε παιδί μου, τουλάχιστον προς το παρόν με τα νούμερα αυτά που δεν είναι μεγάλα, δεν έχω hate comments ή οτιδήποτε, mm-hmm. παιδί μου. Αλλά είχα. Παρατηρώ, ρε παιδί μου, ότι επειδή μερικές φορές γίνονται κάποια στο TikTok, ρε παιδί μου, μπορεί να πάνε σε πολύ κόσμο. Ναι, ναι. Που είναι ένα κομμάτι από το βίντεο. Έχει κάτι, έχει από τα ξέρω, 50 σχόλια, θα έχει ένα-δύο που θα πεις. Εντάξει, είναι λίγο. Αυτή θα είναι σε μεγαλύτερη κλίμακα αν μεγαλώσει τα νούμερα. Ναι, ναι, ναι. Και θυμάμαι έναν φίλε που είχα κάνει ένα βίντεο που έδειχνα μία εμφάνιση που είχα πάρει της Εθνικής Ιαπωνίας από την Ιαπωνία που είχα πάει. Τα σχόλια από κάτω ήταν σε φάση. Πού μπορώ να το βρω το μαγαζί και πού πουλάνε τις εμφανίσεις και πόσο. Τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Είναι ένας τύπος που έχει γράψει. Ωραία, και τώρα εμάς τι μας νοιάζει, πόσο ελεύθερο χρόνο παίζει να έχεις τη ζωή σου για να κάνεις τόσο κάτι τόσο ασήμαντο. Ναι. Όχι, να δείξεις ότι πήρες αυτό, ρε παιδί. Ναι, ναι, ναι. Στο βίντεο, εκεί που το πήρες. Φίλε, και το απαντάω από κάτω. Αν εγώ κάνω κάτι το οποίο δεν ενδιαφέρει κανένα και έχω τόσο ελεύθερο χρόνο, σκέψου πόσο μίζερη ζωή έχεις εσύ. Που έχεις μπει και έχεις ξοδέψει από το χρόνο σου για να σχολιάσεις σε κάτι τόσο ασήμαντο. Δηλαδή, φαντάσου. Και το σβήσε το σχολείο του μετά. Άλλη ερώτηση που έχω. Ναι. Ωραία. Στους 10 δημοσιογράφους που υπάρχουν στο αθλητικό πάντα ρεπορτάζ. Mm-hmm. Όχι ρεπορτάζ, στην αθλητική δημοσιογραφία. Πόσοι όντως ξέρουν μπάλα. Ωραία ερώτηση. Ή έχουν παίξει, ρε παιδί, μέχρι ένα. Καλά, το ότι έχεις παίξει όμως, μην το λες. Mm. Το ότι έχεις παίξει δεν σημαίνει ότι μπορείς και να σχολιάσεις ή ότι όταν βλέπεις μπάλα. Ότι μπορεί να διαβάσεις. Να καταλάβεις κιόλας αυτό που βλέπεις. Υπάρχουν και πολλοί ποδοσφαιριστές που πρώτον δεν βλέπουν ποδόσφαιρο. Ναι, ισχύει. Δηλαδή δεν ασχολούνται, παίζουν απλά ποδόσφαιρο και μετά πάνε και βλέπουν ταινίες. Δεν θέλουν, δεν τους αρέσει. Τους αρέσει να παίζουν, δεν τους αρέσει να βλέπουν. Και εγώ όσο έπαιξα, είχα συμπαίχτες οι οποίοι μπορεί να ήταν απίστευτοι παίχτες. Δηλαδή μπορεί να ξέρετε, φίλε, στο ένας με ένα να την κάνει κομπολόι την μπάλα. Ναι, ναι. Αλλά αν του πεις γενικά να κάνει άλλα πράγματα ή να σκεφτεί πράγματα μέσα στο παιχνίδι, δεν ξέρει να σε βοηθήσει, να σου δώσει καμία οδηγία. Εγώ ξέρω απλά να κάνω τρίπλα, ναι, ναι, ναι. Να περνάω εσένα και να το βάζω. Ναι, ναι. Δεν ξέρω να σου πω. Αν ήμουν, ξέρω εγώ, πώς να στηθούμε. Δεν έχω ιδέα από αυτό. Υπάρχουν τέτοιοι, ναι, που τους κάνουν και καριέρα μετά. Ναι, ναι. Μα σκέψω κιόλας ότι ας πούμε, το καλοκαίρι τώρα με το Euro που δεν ήταν και η εθνική μας ομάδα. Έκανα μια εκπομπή στο Sport 24 τα πρωινά και θέλαμε να έχουν καλεσμένους. Και είχα στείλει κι εγώ σε έναν διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή και του λέω: θα θέλαμε να σε βγάλουμε. Και μου λέει: φίλε, δεν έχω δει μισό παιχνίδι. Αλλά, δηλαδή, λες εσύ, ας πούμε, ότι ξέρεις Euro. Γιορτή του ποδοσφαίρου. Θα κάτσει ο άλλος να το δει. Αυτή, ρε φίλε, κιόλας. Πέρα ότι. Έχω 10 μέρες το χρόνο να ξεκουραστώ. Αυτές είναι. Ναι, 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 είναι γι' αυτό. Ένα αυτό. Και δεύτερον, σου λέει ρε παιδί μου. Έχω και την πίκρα, δεν πήγα. Να βλέπω τώρα τους άλλους μαλάκες εκεί πέρα. Άστο, δεν θα δω τίποτα. Γιατί κάθε μεταγραφή πλέον είναι βόμβα. Ακόμα κι αν εγώ υπογράψω τώρα στην Μπαρτσελώνα, γιατί θα γράψετε βόμβα με καραγκούνι Μπαρτσελώνα. Δεν κανείς. Είσαι λίγο άδικος, νομίζω, σε αυτό το κομμάτι. Το παρατηρούσα σε όλες τις μεταγραφές φέτος των μεγάλων ομάδων. Δεν υπάρχει ούτε μια μεταγραφή που έγινε και δεν είναι. Έγινε το μπαμ και έσκασε η βόμβα τάδε. Όλες, όλοι οι παίχτες, όλες οι μεταγραφές. Δηλαδή τώρα ποιον πήρε ο Ολυμπιακός τώρα στα χασομέρια. Ποιο μπαμ, ποιος τον ήξερε. Τον Βίλιαν, τον τελευταίο. Γιαζιτζή. Ναι. Ποιο Γιαζιτζή είναι και μπαμ, δηλαδή ποιος είναι αυτός. Δηλαδή τον Νίκ το ξέραμε. Υπάρχουν υπερβολές, ρε παιδί μου, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τώρα. Δεν είναι, πλέον. Απλά φέτος έγιναν αρκετές μεταγραφές που είχε, ναι, ήταν δυνατές μετά από πολλά χρόνια. Λαμπέλα, Μαρσιάλ, είχε Τετέ, ακόμα και Τετέ, ας πούμε, ναι, που δεν είναι το όνομα που λες, ήταν τρομερή μεταγραφή. Ας πούμε. Αλλά. Πελίστρι. Αλλά ναι, δεν είναι όλα βόμβε. Δηλαδή, δεν είναι όλα, εντάξει. Ο Τετέ και ο Πελίστρι, άντε να σου πω τι είναι. Ο Βίλιαν, σαν όνομα και αυτά είναι. Ο Μαρσιάλ είναι. Αυτό που είναι ο Γκιαγκετζή, πώ την είπε, δεν θυμάμαι κάπω το λένε. Δεν είναι βόμβα, τι να κάνουμε. Εγώ, αν υπήρχε quiz ή οτιδήποτε ρεπορτάζ. Από το 99 μέχρι το 2009-10 παίζει να ήξερα την, την εντεκάδα της Οσασούνα. Ναι, ναι. Τώρα δεν σου κάνω, ναι, πλάκα, ναι. Δεν θυμάμαι πως ο τελικός Champions League πέρσι, δεν θυμάμαι πως ήρθε. Τόσο αδιάφορο μου έχει περάσει. Το ξεχνάω πλέον έτσι. Να σου πω τον τελικό του 99 το θυμάμαι ακριβώς. Ναι, γιατί το έζησα, ναι. Πάρα πολύ. Τώρα μου φαίνεται ψηλό. Εντάξει. Είναι και η ηλικία, νομίζω. Παίζει ρόλο η ηλικία. Καλά, μάνατζερ, αρρώστια με το μάνατζερ. Το 2011, το 2010, το μάνατζερ που το είχαμε στο Steam, έχω καταγράψει, ξέρεις, σου καταγράφει τις ώρες που έχεις παίξει. Πρέπει να έχω 3-4 χιλιάδες ώρες σε αυτό.
Και αυτό δεν το είχα παίξει πολύ. Εγώ δεν έχω παίξει καθόλου manager, να ξέρεις. Τίποτα. Αλήθεια. Να παίξω manager θέλω να μου κολλάνε ένσημα. Έχει γίνει τόσο περίπλοκο που δεν θέλω να ασχοληθώ. Θέλω. Το έχουν κάνει επιστήμη, ε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχουν βάλει τα πάντα. Και ξέρεις κάτι. Προπονητή είμαι, ρε φίλε. Τι με ενδιαφέρει. Δεν είμαι ούτε ψυχολόγος, ούτε να χτίζω γήπεδο, ούτε χτίστης είμαι, ούτε αρχιτέκτονας. Έχουν βάλει 600 πράγματα. Δηλαδή και την προπόνηση θα την κάνω και την. Όχι. Δύο πράγματα. Ή manager θα είμαι. Θα στείλω την ομάδα, θα παίρνω και τις μεταγραφές μου. Αυτό θέλω. Δεν θέλω τώρα να κάθομαι να τους βγάζω τι γίνεται ιατρικά, άμα θα κάνει ένεση. Όχι, θέλω να μιλήσουμε. Ναι. Όχι, θέλω να μιλήσουμε. Δεν θέλω εγώ όμως. Ναι, δεν θέλω εγώ. Έφυγες. Καλά, τέτοια πάρα πολλά. Είναι ωραίο το manager, αν μπει στη φιλοσοφία του manager. Έχω κάνει. Αλλά θέλει ώρες. Θέλει πάρα πολύ. Θέλει ώρες και πλέον δεν είμαστε σε ηλικία νομίζω που έχουμε αυτές τις ώρες να τις αφιερώσουμε. Που μπορείς να κάτσεις και να χαλαρώσεις. Νομίζω για τις διακοπές. Αν πεις θα πάω σε μια ήσυχη τοποθεσία, θάλασσα ξέρω εγώ, χαλαρά, είναι ότι πρέπει το μανατζεράκι. Ειδικά βγαίνει και σε τάμπλετ να το έχεις. Είναι ωραίο τώρα. Έπεσα πολλά χρόνια να ξέρεις όμως FIFA Pro και τα λοιπά, το οποίο με βοηθούσε πάρα πολύ στη δουλειά μου, να ξέρεις. Κοίτα, το αυτό να παίζω και να έχω μια εικόνα των παιχτών. Για να επιστρέψω αυτό που είπαμε για το πόσο μπάλα ξέρουν ας πούμε οι δημοσιογράφοι. Δεν είναι λίγο περίεργο κάποιος δημοσιογράφος ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το ποδόσφαιρο, είτε είναι μεγάλος είτε είναι νέος, να κρίνει σε ένα άρθρο του την απόδοση κάποιου που έχει φάει τη ζωή και να τον κριτικάρει ας πούμε πάνω σε αυτό. Εντάξει, κομμάτι της δουλειάς και του δημοσιογράφου είναι αυτό, και αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι πάλι κολλάει στο κομμάτι, σε αυτό που σου είπα πριν, ότι είναι διαφορετικό ο άλλος να παρακολουθεί ένα παιχνίδι και να κρίνει με βάση αυτό που παρακολουθεί. Και είναι διαφορετικό να είσαι ποδοσφαιριστής και να παίζεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η κριτική του κινηματογράφου ή του θεάτρου πρέπει να είναι ηθοποιοί, ας πούμε, για να κρίνουν αν μια ταινία ή μια σειρά ή ένα θέατρο είναι. Ειδικά για αυτούς διαφωνώ, γιατί ρε φίλε, το ότι εσένα δεν σου άρεσε μια ταινία, ενώ εμένα μου άρεσε, μπορεί και να είναι κάτι που είναι πολύ υποκειμενικό. Το να κρίνω όμως αν είναι καλά φωτισμένη αυτή η ταινία και έχει καλό ήχο, καλό αυτό. Είναι όντως κάτι που μπορώ να το κρίνω. Αν ήταν χάλια αυτό το, σε αυτόν τον τομέα. Ξέρεις τι αισθάνομαι, ρε παιδί μου. Ότι όσο κάποιος δημοσιογράφος μεγαλώνει τηλεοπτικά ή ξέρω εγώ ραδιοφωνικά, νιώθει ότι ξέρεις τι, πρέπει όλο και να γίνομαι πιο μεγάλος κριτής. Αν είσαι, ξέρω εγώ, πιο. Δηλαδή, οι πιο νέοι δημοσιογράφοι που ήδη ξεκινάνε ή έχουν ξεκινήσει λίγα χρόνια, δεν έχουν τόσο βήμα έτσι ώστε να πούνε κάτι και να, ξέρω, να κρίνουν ένα ποδοσφαιριστή ή έναν προπονητή, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι και στον άνθρωπο όμως όλο αυτό. Δηλαδή, αλλά σίγουρα. Και σου ξαναλέω λίγο, οι προηγούμενες γενιές στο κομμάτι αυτό που λέμε, ίσως δεν ήταν και τόσο πολύ εκπαιδευμένες, ούτως ώστε να έχουν και λίγο παραπάνω επιχειρήματα για να έχουν και κάποια στοιχεία για να επιχειρηματολογήσουν. Τώρα και οι νεότερες γενιές είναι πολύ και το βλέπω πολύ πιο έντονο να ξέρεις στο μπάσκετ. Γενικά νομίζω ότι υπάρχει χαοτική διαφορά στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, σε αυτό. Γιατί είναι η φύση των αθλημάτων όμως. Και οι αθλητές ξέρουν να μιλήσουν. Οι μπασκετμπολίστες περισσότεροι μιλάνε. Ακόμα και τους, αν πάρεις τους Έλληνες, ρε παιδί μου, που παίζουν Ευρωλίγκα, όλες οι δηλώσεις τους είναι στα αγγλικά, έχουν να σου πούνε και για ανάλυση γιατί. Μαθαίνεις πιο πολύ τακτική, πιο πολύ τέτοια πράγματα. Είσαι και στο top επίπεδο. Κατά ψέματα. Ναι, παίζει ρόλο γι' αυτό, σίγουρα. Ενώ τώρα στο ποδόσφαιρο είναι οι δηλώσεις. Αν δεν είναι λίγο γραφικούλης ο ποδοσφαιριστής ή λίγο έτσι λούμπεν να μπορεί να πετάξει την ατάκα, είναι τι να σου πω. Ξέρεις ήδη θα πει. Προσπαθήσαμε, κάναμε ό,τι μας είπε ο προπονητής, βγήκε στο χορτάρι. Δώσαμε το 100%, βγήκαν ευκαιρίες, κερδίσαμε. Είχαμε την τύχη με το μέρος. Χάσανε, το αντίστοιχο. Δεν παίξαμε καλά, οτιδήποτε. Πρώτα απ' όλα, άμα χάσανε, δεν μιλάνε. Καλά, είναι και αυτό που κρύβονται. Δεν μιλάνε. Θα βγουν με το τηλέφωνο, θα κάνουν ότι μιλάνε στο κινητό, θα περάσουν τη μεικτή ζώνη και θα φύγουν. Άμα είσαι τραγουδιστής ή ξέρω εγώ οτιδήποτε, παίρνεις επιρροές από το εξωτερικό. Δηλαδή, άμα ακούσει ένα, ειδικά στα 80s. Έπαιζε πολύ το να ακούσω ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία εγώ στην Αμερική και λες, ωραία, θα το πάρω, το κάνω στα ελληνικά, θα πουλήσει και εδώ. Οι δημοσιογράφοι παίρνουν είτε ιδέες, είτε αυτούς οι άρθρα. Σε τέτοια λογική είναι πολύ σπάνιο να γίνει. Δηλαδή ο άλλος να πάρει ένα ξένο κείμενο και να το κάνει translate και το ανεβάσει. Αλλά το ότι μπορεί να εμπνευστείς από ένα κείμενο ή να πάρει στοιχεία από το κείμενο και να χτίσει ένα κείμενο εσύ πάνω σε αυτά, έχουν γίνει πολλές φορές. Δηλαδή, σκέψου ότι οι προσωπογραφίες, για παράδειγμα, δηλαδή έρχεται ένας ξένος ποδοσφαιριστής, από πού θα πάρει στοιχεία.
Καλά, προφανώς. Εννοώ ότι μπαίνεις, διαβάζεις κείμενα στο εξωτερικό, διαβάζεις ιστορίες που μπορεί να έχουν υποθεί από άλλα μέσα στο εξωτερικό και χτίζεις το δικό σου κείμενο με βάση αυτά. Το ιδανικό για μένα, και είναι κάτι που δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει γενικότερα ως νοοτροπία, φιλοσοφία, είναι αυτό που λες με τις πηγές. Ναι. Δηλαδή, κανονικά για μένα θα έπρεπε να γράψεις ένα κείμενο και να βάζεις στο τέλος η πηγή ήταν ο Guardian, το Athletic, ναι. η As, η Marca και πάει λέγοντας. Και για μένα, ένα που, κακό που έχουν τα ελληνικά μέσα, είναι ότι ακόμα και κάτι που μπορεί να βάλει ένα άλλο μέσο, ακόμα και ανταγωνιστικό, θα έπρεπε να υπάρχει κανονικά πηγή από κάτω. Αυτή είναι η δικιά μου λογική και η νοοτροπία. Έχω δει άρθρο να βγαίνει περίπου με. Να έχει. Δύο λεπτά διαφορά. Α, μισή. Γιατί και τα δύο λεπτά είναι. Και τα δύο αποκλειστικό. Ναι. Και, τα δύο, και να βάζουν και τη στάμπα πάνω, ξέρεις, το υδατογράφημα. Ναι. Και λες, φίλε, γράφετε τα ίδια. Και έχει διαφορά. Ναι, δηλαδή φαίνεται ότι το έχουν γράψει πρώτα. Όχι, απλά το λέω ως παράδειγμα αυτό γιατί πολλές φορές πούμε, στο εξωτερικό βλέπεις γράφει κάτι το Athletic σαν αποκλειστικό και ο Guardian που είναι ο ανταγωνιστής. Γιατί ουσιαστικά όταν βγήκε το Athletic πήρε όλους τους δημοσιογράφους του Guardian σε πολύ μεγάλο βαθμό και όχι τους αγόρασε, τους απέκτησε. Είχαμε συζητήσει αυτό στα social και σου είχα πει ναι, αλλά εμείς είμαστε η Sun. Δεν είμαστε ούτε το Guardian ούτε το Athletic. Δηλαδή εμείς ξέρω εγώ θα γράψουμε. Θα γράψει ένα αποκλειστικό το Athletic και ο Guardian θα βάλει μέσα στο κείμενό του πηγή λινκαρισμένο το Athletic. Ναι. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η λογική. Γενικότερα τα καλά πράγματα από το εξωτερικό περνάνε αρκετά χρόνια για να έρθουν στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή ακόμα στο κομμάτι του βίντεο που στο εξωτερικό τώρα γίνονται ντοκιμαντέρ, γίνονται πράγματα και θαύματα, στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Θα μπορούσαν να γίνουν συγκλονιστικά πράγματα. Στην Ελλάδα, έχουμε ιστορίες. Αθλητικές. Ιστορίες, ρε. Αν έρθει στην Ελλάδα το. Τι να σου πω τώρα. Αυτοί που κάνανε στο Amazon των ομάδων και πει: μπείτε και τραβήξτε τα πάντα. Πάρτε αρχή. Κάνεις σειρά τύπου Σοπράνος. Δεν είναι. Έχει τα πάντα. Στην Αγγλία. Ξεκινάει αγώνας, τελειώνει αγώνας. Μιλάς λίγο για το πριν του προετοιμασία αγώνα. Τι έγινε στον αγώνα. Δύο δηλώσεις μετά. Άντε πάνε στο παππού μετά, πριν να μιλήσουν. Τέλος. Εμείς έχουμε μάθει δικαστικά, έχουμε μάθει τεχνικά, ρε παιδί μου, πώς κλείνουν όρες των συμβολέων, τι μπορείς να κάνεις. Έχουμε τα πάντα από ρεπορτάζ, ρε. Από φόνους μέχρι, ξέρω εγώ, τι να σου πω, θα το πάρουμε στα χαρτιά, το παιχνίδι εκείνο, ναι, αλλά υπάρχει προϊστορία. Ναι, υπάρχει προηγούμενο, ναι. Υπάρχει δεδικασμένο. Ναι, ναι, ναι. Και ναι, αλλά στα επεισόδια εκείνα έπεσε φωτοβολίδα. Ναι, αλλά έπεσε εντός του αγωνιστικού χώρου. Γιατί την έβαλε και την πέταξε. Δηλαδή, αυτά δεν τα. Ούτε να το φανταστούν ότι τα συζητάμε και πάνε στις δικαστικές αίθουσες και υπάρχουν αγορεύσεις και γίνονται στο εξωτερικό. Κάνε για τον Μπάγεβιτς το 96, πρώτο παιχνίδι στην Ελλάδα. Κάνε για τον Μπάγεβιτς ντοκιμαντέρ να γίνει χαμός, να πούμε. Να πηγαίνουν ακόμα άνθρωποι και δεν το μιλήσει πολλά γιατί δεν έχουμε ιδέες τώρα. Κάτσε να κρατήσουμε για εμάς. Ναι, ναι, έχει πράγμα. Πάντως επειδή είπες τώρα ότι ο δημοσιογράφος στην Ελλάδα, ο αθλητικός, πρέπει να ξέρει δικαστικό ρεπορτάζ, αστυνομικό ρεπορτάζ. Επειδή γενικότερα, ειδικά παλαιότερα, υπήρχε και μια υποτίμηση απέναντι στους αθλητικούς δημοσιογράφους από το ίδιο το επάγγελμα. Α, ναι. Ενώ ότι ρε παιδί μου, δημοσιογράφοι. Ναι, το αθλητικό ξέρω εγώ, εντάξει, δεν είναι και τίποτα. Ναι, να ξέρεις. Και το πιστεύω ακράδαντα γιατί πλέον δουλεύω 10 χρόνια σε αυτή τη δουλειά και έχω δει πράγματα. Ναι, ναι. Και επειδή δουλεύω σε newsroom και ξέρω πώς λειτουργούμε γενικότερα. Αν αφήσει έναν αθλητικό δημοσιογράφο στη μέση τη ερήμου, θα καταφέρει και θα πάει να βρει πηγή να πιει νερό. Δηλαδή, αν αφήσει έναν αθλητικό δημοσιογράφο έξω από ένα δικαστήριο, θα καταφέρει με κάποιο τρόπο να βρει αυτό που χρειάζεται να βρει την είδηση. Είναι οι μοναδικοί που έχουν τόσο ευρία γνώση πραγμάτων. Σου έχουν τύχει, ρε παιδί μου, όσο είσαι βάρδια στο site, περιστατικά είτε αστεία, είτε που λες. Τι άκυρο ξέρω εγώ ήταν αυτό, ξέρεις, λίγο. Που να έχεις ιστορίες να λες. Ήταν 25 Νοεμβρίου. Και το θυμάμαι. Όχι, το θυμάμαι γιατί η κοπέλα μου τότε, σύζυγός μου πλέον, λέγεται Κατερίνα. Οπότε είχα ζητήσει από τη δουλειά τότε να έχω ρεπό εκείνη την ημέρα. Για να είμαστε μαζί. Βέβαια εκείνη την ημέρα ήταν ακόμα σε φάση κορονοϊός. Ήμασταν όλοι σπίτι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ξέρεις, θα κάτσουμε μαζί, να φάμε παρέα το βράδυ κτλ. Και γύρω στις 6 και κάτι βγαίνει η είδηση ότι, ότι πέθανε ο Μαραντόνα. Και εγώ δεν είχα βάρδια. Ήμουνα σπίτι κτλ. Και έβλεπα τι γίνεται. Και ρε φίλε, μέτρωγε όλο αυτό. Δηλαδή έχει γίνει αυτό το οποίο ξέρεις, θα συμβεί. Τώρα Μαραντόνα πέθανε, δεν πέθανε ξέρω εγώ. Ναι. Και μέτρωγε. Τι να κάνω. Έχει φτάσει η ώρα εκεί 7.30. Δηλαδή γινότανε πράγματα, γινόταν ιστορικά γεγονότα εκείνη τη στιγμή. Και εγώ δεν ήμουν. Εγώ ήμουν απόν. Ξέρω εγώ και περίμενα να έρθει η πίτσα σπίτι να φάω με την. Και τη λέω. Δεν μπορώ, τη λέω, να
να μην δουλέψω. Λέω, θέλω να μου λέει, εντάξει, μου λέει, μπες. Και στέλνω. Και με παντρεύτηκε μετά, μετά από αυτό που παντρεύτηκε. Ναι, ναι, ναι. Κρίμα, έπρεπε να τα πάρει τα σημάδια. Και στέλνω μήνυμα στο, στην αρχισυνταξία και στη διεύθυνση εκείνη. Μέλλω, βάλτε με στη μάχη, μπαίνω κι εγώ κτλ. Γιατί τότε ήμασταν όλοι από το σπίτι. Ναι, ναι. Δεν υπήρχε newsroom. Α, δεν έφυγες να πας στο γραφείο. Όχι. Απλά λες, αυτό χειρότερο να ξέρεις. Γιατί καλύτερα να φεύγες. Γιατί τώρα είναι. Μπορείς να κάνεις και λίγο εσύ. Ναι, ναι, γιατί έχουμε τελειά δώρα. Και είσαι σε φάση τώρα, εδώ γίνεται χαμός. Λάγα πω που είναι το τέλειο γείωμα. Και ήταν η άλλη με την πίτσα λέει μέσα και τρώγε. Και ήταν ο άλλος σειρά για το Μαραντόνα. Και μπήκα έτσι στη μάχη και τα λοιπά. Δεν μπορούσα, δεν ήταν και θα ωραία. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνεις πως το λέω, δηλαδή ότι εκείνη την ώρα οι συνάδελφοί σου λιώνανε. Γράφανε για κάτι που είναι, ρε παιδί μου, ιστορικό γεγονός στην πραγματικότητα. Και εγώ ήμουν σπίτι μου και είχα. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, και καθόμουν και έβλεπα ταινία. Δεν ήταν. Δεν ένιωθα καλά μέσα μου να μην μπω, ρε παιδί μου. Και μετά ξέρεις. Την άλλη μέρα. Μπήκε στη μάχη. Αγάπη μου την άλλη μέρα. Το χρωστάγαμε. Ναι, ναι. Θα πάμε την Παρασκευή τελικά. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει και ματσάκι. Εντάξει, αυτό η θάνατη είναι το πιο. Ναι, εντάξει. Και το πιο ξαφνικό. Και το πιο ξαφνικό, δηλαδή. Να το διαχειριστεί. Ναι, και να σου πω τώρα που λέμε για αστεία και τα λοιπά. Όταν υπάρχει μια περίπτωση αθλητή που ξέρεις ότι ουσιαστικά μετράει μήνες ή μέρες, ξέρεις, πολλές φορές κάνεις και μια προεργασία. Δηλαδή, ναι, ας πούμε τον Πελέ ότι τώρα. Ναι. Έπεσες ακριβώς το παράδειγμα που θέλω να πω. Okay. Ο Πελέ ήταν ένα παράδειγμα το οποίο είχαμε κείμενο έτοιμο 2 χρόνια. Το οποίο έγραφε. Μπήκα νοσοκομείο. Διαβάλτε το δεύτερο συρτάρι τα έγγραφα εδώ που έχω γραμμένα ήδη. Το οποίο έγραφε. Πέθανε ο Πελέ προφανώς. Ναι. Ναι. Και το μοναδικό που άλλαζε κάθε τρεις και λίγο. Προσθέταμε από κάτω. Προσθέταμε από κάτω ότι μπήκε τέτοιο ή ξέρω εγώ σήμερα 8 ναι. το Βρίου και τα λοιπά. Και ήταν ένα κείμενο έτοιμο και αυτό. Αλλά ήταν τραγικό λόγο του θανάτου προφανώς. Αλλά ευτυχώς ήταν και ένας άνθρωπος που ήταν μεγάλος ηλικία. Δεν ήταν ρε παιδί μου ο Κόμπι Μπράιαντ, ήταν 42. Αλλά ήταν αστείο από την άλλη πλευρά ότι είχαμε ένα κείμενο ένα με ένα μισή χρόνο που περιμέναμε. Ναι, ναι. Και απλά πηγαίναμε κάθε μέρα και αλλάζαμε λίγο. Είναι σαν τις ανακοινώσεις στην ομάδα. Δηλαδή, ναι, περιμένεις ναι, μια ναι, ανακοινώση ναι, ναι, ναι. σήμερα και τελικά τη βγάζουν αύριο. Οπότε αλλάζεις λίγο σήμερα, Σάββατο, ας πούμε, ανακοινώθηκε ο τάδε. Και στα πολιτικά site κτλ. Έχουν αντίστοιχα, ξέρεις, πολλά χρόνια περιμένανε το. Πολλά χρόνια περιμένανε το Μητσοτάκι και το Θεοδωράκι επίσης. Ναι, Θεοδωράκι. Το Θεοδωράκι τον είχαν πεθαμένο, πρέπει να είχαν κείμενα 7 χρόνια μέσα, ας πούμε. Βγάλε μία από το σιρτάρι ξανά του Θεοδωράκη για όταν πεθάνει και βάλω ότι έχει μια συναυλία για αυτόν στο Ηρώδιο τώρα ξανά. Συμπλήρωσε. Μα βλέπεις. Και βάλω λίγο πιο πάνω ότι πέθανε ξανά πάλι. Μα βλέπεις κιόλας ότι με το που γίνεται κάτι τέτοιο, ας πούμε, σε κάποιον πολύ μεγάλο που ξέρουν ότι ουσιαστικά βγαίνουν απευθείας αφιερώματα. Δηλαδή, ναι, ναι, είναι έτοιμα τα βίντεο. Χιλιάδες λέξεις και λες. Όχι, και κείμενα ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Κείμενα και λες. Πότε προλάβανε. Τώρα 10 λεπτά ανακοινώθηκε. Okay. Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Και για το δωράκι μου φέρνει μπουφανάκι, να το πω. Γιατί on camera δεν φάνηκε. Είπαμε, θα το φορέσει σε κάποιο ταξίδι που θα πάτε ναι, με τους board gamers. Με τους board gamers θα πάμε τώρα. Αλλά δεν ξέρω αν θα έχει κρυώσει. Κοίτα, επειδή είναι κάπου πολύ περίεργο project, θα σου πω μετά τι project είναι. Δεν ξέρω αν θα έχει κρύο ή ζέστη όταν θα εκεί που θα φτάσω. Ωραία, ναι. Ωραία. Θα ήθελα να μας αφήσετε κάτω ερωτήσεις, αν θες να ξανάρθεις κάποια στιγμή. Με πολύ μεγάλη χαρά. Ή απορίες, γιατί δεν ξέρω και εγώ τι κάλυψα. Γιατί. Δεν είχα συγκεκριμένες ερωτήσεις, ήθελα να καλύψουμε να κάνουμε μια συζήτηση. Αν έχετε ερωτήσεις συγκεκριμένες, μπορώ να τις μαζέψω, να σου κάνω Q&A το επόμενο και να μιλάμε πάνω σε αυτό, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εννοείται. Λοιπόν, ευχαριστώ που ήρθες ξανά, εγώ. Ευχαριστώ και εσάς που το είδατε, γεια χαρά!